τι λέει από το σπίτι του. Μια χαρά. Καλησπέρα. Ναι. Σύντομη θα είναι η παρέμβαση. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Το όνομά σου. Μαρία. Έλα, Μαρία μου. Κυρία Στεφανίδου, ήθελα να σας ρωτήσω, όλη τη βδομάδα εσείς πιστεύετε ότι κάνετε σωστή ενημέρωση στον πολίτη σε σχέση με το δημοψήφισμα? Είστε αντικειμενικοί σαν εκπομπή 3 ώρες την ημέρα επί 5 μέρες την εβδομάδα? Δηλαδή 15 ώρες τη βδομάδα ακούμε ναι, 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 ναι. Πιστεύετε λοιπόν, εσείς η δικιά σας εκπομπή του Star, 15 ώρες τη βδομάδα ναι. Πιστεύετε ότι είστε αντικειμενικοί, ότι εκπροσωπείτε εμένα που έχω 2 παιδιά και είμαι Ελληνίδα? Πιστεύετε ότι με αντιπροσωπεύετε με την γνώμη σας? Λοιπόν, καλώ όλες τις μανάδες, τις Ελληνίδες μανάδες, να την Κυριακή να ψηφίσουν όχι. Γιατί εσείς δεν είστε μια Ελληνίδα μάνα που μας αντιπροσωπεύει. Είστε μια μάνα που στέλνει τα παιδιά της στο Κολέγιο Αθηνών. Έχετε 20 χρόνια εργασίας στον αέρα. Μας ρωτήσατε, εμάς 2 εκατομμύρια Έλληνες, αν θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η πολιτική? Μας ρωτήσατε αν θέλετε να είστε στην τηλεόραση και να σας ακούμε? Είναι ψυχοφθόρο να σας ακούμε. Σας βαρεθήκαμε να σας ακούμε. Σας βαρεθήκαμε. Βαρεθήκαμε εσάς και όποιον, την κυρία Τρέμη, τον κύριο Πρετεντέρη. Μπορείτε να αλλάξετε χώρα και να μείνουμε εμείς? Την Κυριακή ψηφίζουμε όχι. Καλό τις Ελληνίδες μάνες. Μανάδες, απεγνωσμένα όχι. Όχι. Και ο κύριος Τσίπρα έκανε λάθος που το έκανε το δημοψήφισμα. Δεν ήξερε ότι η Ελλάδα είναι μισή διαπλοκή, μισό σύστημα και μισή φτώχεια και δυστυχία. Δεν ήταν μέσα στο σύστημα να το καταλάβει. Και αν θα βγει το ναι, θα είναι το μισό της διαπλοκής και του συστήματος και των πλούσιων Ελλήνων με τα μαύρα και το μισό της φτώχειας, της αξιοπρέπειας και της ηθικής. Εγώ λοιπόν στα παιδιά μου μετά από λίγα χρόνια θα τους πω, είπα όχι στο Σόιμπλε, όχι στη Μέρκελ, όχι στον κύριο Μητσοτάκη, όχι στην κυρία Βούλτεψη, όχι στον Γεωργιάδη, όχι σε εσάς, όχι στην κυρία Μανολίδου, όχι στην Τρέμη. Εμένα τα παιδιά μου δεν είναι ενός κατώτερου Θεού. Ούτε τα παιδιά όλων των μανάδων. Θέλουν σχολεία. Θέλουν δασκάλους. Εμένα τα παιδιά μου πάνε σε δημόσιο σχολείο. Θέλουμε δασκάλους με αξιοπρεπείς μισθούς. Και το ναι θα κλείσει σχολεία. Θα διώξει δασκάλους. Εσάς μπορεί να μην σας νοιάζει, εμάς όμως τις Ελληνίδες μανάδες μας νοιάζει. Και η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Και είμαι περήφανη για το όχι. Το όχι δεν με βγάζει από την Ευρώπη, ούτε από το ευρώ. Αυτή η προπαγάνδα να τελειώσει. Και δεν φοβάμαι καθόλου για τα παιδιά μου. Γιατί η Ελλάδα θα έχει ειρήνη και μια ζωή θα έχει ειρήνη. Τον πόλεμο εσείς τον κάνετε. Όλοι εσείς του συστήματος. Έχουμε πόλεμο από εσάς. Από το σύστημα, ναι, έχουμε πόλεμο. Όλοι 50 ευρώ από το μηχάνημα, πλούσιοι ή φτωχοί. Πλούσιοι και φτωχοί, 50 ευρώ από το μηχάνημα. Και την άλλη εβδομάδα και την απαράλληλη εβδομάδα. Όλοι 50 ευρώ. Θα έχουμε να ζήσουμε τα παιδιά μας, αλλά θα έχουμε και την αξιοπρέπεια. Ούτε πολέμους θα έχουμε, ούτε δραχμή θα έχουμε. Λοιπόν, εσείς μιλάτε 3 ώρες, αφήστε με και εμένα να μιλήσω όσο θέλω. Δεν μπορείτε να κάνετε κι αλλιώς πια. Είμαι περήφανη για την κυβέρνηση που έχω. Ναι. Είμαι, γιατί δεν είναι κλέφτες, ούτε ψεύτες. Και θα τους δώσω μια ευκαιρία και θα τους δώσω άλλη μια ευκαιρία, γιατί μου δώσανε το λόγο. Δεν φοβηθήκανε, όπως το 2009. Μου δώσανε την ευκαιρία να ψηφίσω. Δεν φοβηθήκανε να μου δώσουν την ευκαιρία, όπως όλοι οι άλλοι. Το χρέος, όπως είπε το Δουνουτού, αλλά δεν το είπατε, θα έχει ελάχιστη στην 30%. Υπάρχουν όλες προοπτικές για μια καλή συμφωνία, Δευτέρα, Τρίτη.
Εγώ σε αυτούς τους αθώους ανθρώπους της κυβέρνησης θα τους δώσω μια ευκαιρία, γιατί θα λογοδοτήσω στα παιδιά μου και στην ιστορία. Δεν θα είναι μια παρένθεση. Δεν θέλω να έχω τους προηγούμενους. Κανέναν προηγούμενος όσο ζω δεν είδα ένα καλό από τους προηγούμενους. Κλέψιμο και ψέμα. Θα σας δώσω μια ευκαιρία. Δεν θέλω να είναι αριστερή η παρένθεση αυτή. Δεν ξέρω αν είναι αριστερή ή δεξή. Δεν με νοιάζει σε ποια τοποθέτηση έχουν. Είναι, δεν είναι κλέφτες όμως. Και δεν είναι ψεύτες. Συγγνώμη, ακούτε, μπορώ να σας διακόψω. Ναι. Δηλαδή με τα λόγια που λέτε είναι πολύ ωραία. Είναι μελήρητα, είναι συναισθηματικός ο λόγος. Είμαστε ένας λαός συναισθηματικός που μας αγγίζει το συναίσθημα. Αλλά αυτή η εποχή είναι δύσκολη. Εσείς είστε αντικειμενικοί. Δεν είναι συνέστημα, ενώ, κυρία, είναι λογική. Τατιάνα Στεφανίδου, που σας έδωσε το βήμα. Εγώ δεν λέω ότι δεν κάνει λάθος, ότι κάθε μέρα λέει υπέρ του ναι. Κάθε εσείς μέρα. Δεν είστε υπέρ του όχι τώρα. Κάθε μέρα. Δεν θα μας τρελάνετε, κυρία. Φταίει, κυρία Τατιάνα Στεφανίδου, ένα λεπτό. Για να βγω, εγώ στο ATM την έχω πάω στη γραμμή. Αφήστε με λίγο, ακούστε με λίγο. Είμαι ο Θανάσης Ψυχαδουράκης. Ναι, σας πληροφορώ, όταν πάμε το βράδυ 3 ώρα το πρωί στα ATM, υπάρχουν μόνο χαρτάκια του όχι. Ναι. Του ναι δεν είδα. Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών υπάρχει το όχι. Ναι. Έξω από τις δημόσιες υπηρεσίες υπάρχει το όχι. Ποιος είναι φανατισμένος? Η κυρία Τατιάνα Στεφανίδου, στο φινάλε, μπορεί να είναι άξια παρουσιάστρια και να είναι εδώ. Και αν δεν την γουστάρετε, κλείστε την τηλεόραση. Μα δεν μπορώ, πού να πάω. Να μας πείτε εσείς ποιοι θα μπουν στην πού τηλεόραση και ποιοι θα μπουν. Να πάω στο εσείς ποια είστε, δηλαδή. Είστε τόσο αντικειμενικοί που τα ξέρετε όλα. Ναι, είμαι αντικειμενική. Είναι σπουδαίο που είστε μάνα. Είμαι αντικειμενική. Είναι να γαλουχίσετε τα παιδιά με αγάπη, ναι, ειρήνη, αγάπη, ναι, πειθαρχία, ναι, μυρίζει, και όχι όλοι 50 ευρώ στο ATM. Γιατί, κυρία μου, υπάρχουν ναι άνθρωποι που σπουδάσανε, καθίσανε ναι πάνω από τα έδρανα, πάνω ναι από τα βιβλία, μπράβο, δεν κάναν χαβαλέ. Ναι. Και αξίζω ένα μεγαλύτερο μισθό από μένα. Είμαι εγώ μία από αυτή. Τεμπέλης και έκανα κολοβάρακα στα 18 μου χρόνια, κυρία μου αγαπητή. Είμαι και εγώ μία από αυτή. Τέλος πάντων, νομίζω ότι δώσαμε κακό κάνατε επίθεση στην κυρία Τατιάνα. Δεν την υποστηρίζω, ρεμία, ούτε είμαστε φίλοι. Είμαι λοιπόν και εγώ μία από αυτή. Αλλά εσείς είστε και κάθετοι με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο κύριος Τσίπρας, να σας πω, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Έχει το δημό της. Μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ λέω να ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να δεν θέλω. Κανείς δεν είναι άγιος αυτό το τόπο. Πω κάτι. Ο κύριος Τσοτσόρος, τον ΕΛΠΕ, Τσοτσόρος, έχει πάρει τα χρήματα αυτά που θα έπαιρνε τα παραπάνω για να ζήσει η κυρία. Και αυτό είναι με την σύμφωνη γνώμη του κυρίου Πετράκου. Δηλαδή πήγε ο κύριος Τσοτσόρος στα ΕΛΠΕ, στο Διοικητικό Συμβούλιο, και ζήτησε 110.000 παραπάνω. Ο κύριος Πετράκος του. Βεβαίως και. Και λοιπόν, τέλος πάντων, βεβαίως και είμαι. Είμαι ενάντια και στον. Μπορούμε να βάλουμε μια τελίτσα για να πάμε σε ένα ρυθμιστικό διάλειμμα. Πριν πάω στο διαφημιστικό μήνυμα, θα ήθελα να σα. Αν μου επιτρέπει, πρέπει να πάμε σε διαφημίσει. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσει. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Μαρία για την παρέμβασή τη. Θέλω να τη πω ότι την άκουσα με πολύ προσοχή. Τη έδωσα το βήμα να μιλήσει. Άκουσα την οργή της, άκουσα το θυμό της. Θέλω να της πω ότι δεν θα εγκαταλείψω τη χώρα, παρόλο που με παρακίνησε να το κάνω, και θα συνεχίσω να παλεύω για το καλό των παιδιών μου και των δικών της παιδιών, έτσι όπως εγώ το αισθάνομαι. Τα δικά μας παιδιά είναι κατώτερου Θεού. Τα δικά μας παιδιά είναι κατώτερου Θεού. Αντιλαμβάνομαι το θυμό σου. Που τα αντιλαμβάνομαι το θυμό σου. Εγώ έχω να σου πω. Εγώ έχω να σου πω ότι θα συνεχίσω να παλεύω για τα παιδιά όλων. Και επίσης, αγαπημένη μου Μαρία. Αγαπημένη μου Μαρία, άκουσα την προτροπή σου. Άκουσα την προτροπή σου να εγκαταλείψω τη χώρα. Θέλω να σου πω ότι δεν θα την εγκαταλείψω. Ναι, θα μείνω εδώ και θα παλέψω. Θα μείνω εδώ και θα παλέψω για το καλό όλων. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Σας παρακαλώ. Διαφημίσεις.